Δημήτρης Μητσιάλης κοντά μας από τους Ίκαρους Τρικάλων. Προσπάθησαν πάρα πολύ κοντά στον ΦΕΑΚΑ εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού για τη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία όσον αφορά το μπάσκετ. Νομίζω το παλέψατε. Πού κρίθηκαν λοιπόν τα πράγματα όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα? Νομίζω όλοι είδαν ότι ήρθαμε, κάναμε τόσα χιλιόμετρα και δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε. Και δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Ήρθαν έξι παιδιά που αξίζαν την νίκη σήμερα, όσο καλή και αν είναι η ομάδα της Κέρκυρας. Εντάξει, βασικά να σε ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία. Το παράπονο από την διαιτησία, δηλαδή. Εννοείται, είναι ξεκάθαρα το παράπονο για την διαιτησία. Το είδατε όλοι εδώ πέρα μέσα. Εντάξει, μακάρι να βγει αυτό το DVD προς τα έξω για να δούμε γιατί χάσαμε όλοι. Εντάξει, εγώ μόνο συγχαρητήρια θα πω στα παιδιά. Είναι κρίμα για την προσπάθεια που κάναμε. Ήρθαμε έξι παιδιά εδώ πέρα μέσα. Δώσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Δεν έχω να πω τίποτα. Πες μου λίγο για το κράμα της ομάδας σου. Νέοι παίκτες, έμπειροι παίκτες, όλοι μαζί. Είναι μια ομάδα η οποία είναι όλη τρικαλινή. Έχουμε αποφασίσει και έχουμε φτιάξει ένα σύνολο που αποτελείται από νέα παιδιά. Ξεκινάμε μια πεντάδα που τα τρία παιδιά είναι 17, είναι 18, 19 και 20 χρονών. Έχει όλο το μέλλον μπροστά της. Είναι κρίμα να μας συμπεριφέρονται έτσι. Είναι κρίμα και είναι η πρώτη φορά που μιλάω έτσι και δεν είναι η πρώτη φορά που μας το κάνουν. Είναι συνεχόμενο αυτό. Γι' αυτό και είμαι ενευριασμένος αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες κάποια στιγμή νιώθουν την αδικία, έτσι δεν είναι, εντός ή εκτός έδρας? Ναι, εμείς την έχουμε γευτεί πολλές φορές και την έχουμε εκφράσει και μετά από νίκες. Δεν την εκφράζουμε μετά από ήττες, την έχουμε εκφράσει και μετά από νίκες. Εντάξει, δεν, αυτό που γίνεται εδώ πέρα σήμερα δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι ότι δεν κατάλαβα για ποιο λόγο ήρθαμε. Κάναμε τόσα χιλιόμετρα, ερχόμαστε μια μέρα νωρίτερα με έξι παιδιά και δεν μας αφήνουν να κερδίσουμε. Γιατί? Ψάξτε να βρείτε το γιατί. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Και σας λέω, δεν είναι η πρώτη φορά. Και το έχουμε κάνει και μετά από νίκες. Δεν μιλάμε ποτέ στους διαιτητές. Δείτε όλα τα μας, δεν μιλάμε ποτέ. Και αυτό πιστεύω ότι κλαμβάνεται ως αδυναμία. Πρώτη φορά μιλήσαμε σήμερα, αλλά ούτε ο κόσμος δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που γινόταν. Δεν μπορούσε και αυτό να αντιδράσει. Είναι κρίμα δηλαδή. Δεν έχω λόγια να πω. Να είστε καλά. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Κέρκυρα. Να πω τα καλύτερα λόγια. Έχει έναν φοβερό προπονητή. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Άξια είναι σε αυτή τη θέση. Θα τη ευχηθώ καλή πορεία και ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για τη φιλοξενία, για όλα τους. Δεν έχουμε τίποτα με την Κέρκυρα, είμαστε μακάρι να έχουμε και άλλες φιλοξενίες και την ίδια φιλοξενία θα τα αποδώσουμε και εμείς στην Κέρκυρα όταν το στα Τρίκαλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Φούντας κοντά μας από τους πιο σημαντικούς παίκτες σήμερα για τους Ίκαρους Τρικάλων. Η ομάδα ετήθηκε από τον ΦΕΑΚΑ εδώ στο κλειστό γυμναστήριο παρότι προσπάθησε, παρότι και στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλή. Στις λεπτομέρειες ουσιαστικά κρίθηκε το παιχνίδι σήμερα. Πες μου δύο λόγια για τον αγώνα, για την προσπάθεια της ομάδας σου. Σίγουρα ξέρουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι εδώ πέρα στην Κέρκυρα. Μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, πολύ οργανωμένη ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Ο κόουτς και ο Γιάννης κάνει πολύ καλή δουλειά μαζί με τη διοίκηση εδώ πέρα. Σίγουρα εμείς έρθαμε με πολλές ελλείψεις και πολλά προβλήματα. Καταφέραμε να βάλουμε λίγο δύσκολα στην ομάδα του ΦΕΑΚΑ. Εν μέρη, ενώ έφυγε στο σκορ κάποια στιγμή, το καταφέραμε να το γυρίσουμε το μάτς και το φτάσαμε στα τελευταία 2-3 λεπτά να μας σηκωθεί στο σκορ να μπορούμε να εκδικήσουμε κάτι. Εντάξει, κάναμε την προσπάθεια που έπρεπε. Για μας σίγουρα δεν ήταν μέσα στα πρώτα παιχνίδια που μπορούσαμε, στα πρώτα έπαθα που μπορούσαμε να κερδίσουμε. Ήρθαμε όμως να χτυπήσουμε το μάτς μέχρι το τέλος για να μπορέσουμε να εκδικήσουμε ότι μας αδίκησε. Πιο έμπειρων παιχτών όπως εσύ και πιο νέων παιδιών, γιατί είδαμε και παιδιά μικρότερα σε ηλικία. Σίγουρα γίνεται μια προσπάθεια στα Τρίκαλα εκτός της ομάδας που Αλφάνα που υπάρχει, να υπάρχει κάτι από πίσω το οποίο να έρχεται, να συνεχίζει να έρχεται, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν τρικαλινοί πολλοί παίκτες. Προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια παιδιά. Αν και στο τελευταία στιγμή που η ομάδα ανέβηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική, καταφέραμε να φτιάξουμε ένα team πολύ καλό, δυνατό, ανταγωνιστικό. Και πρωτοτεύων στόχος είναι η παραμονή στην κατηγορία και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο μπορεί να έρθει. Μπορεί σήμερα να άκουσες εσύ τα περισσότερα από την εξέδρα. Νομίζω όμως ότι η εξέδρα σε λάτρεψε. Το γεγονός ότι είσαι 40 χρόνων και δεν βγήκε σχεδόν καθόλου. Αγωνίστηκε όλα τα λεπτά, τα τρίποντά σου απίστευτα. Κάθε φορά που πήγαινε στο στάρι, κάναν όλοι όχ, τώρα θα το βάλει. Τι σου δίνει κίνητρο να παίζεις, να συνεχίσεις? Αυτό βασικά έχω κάνει δύο φορές την πορεία από τοπικό μέχρι Α είναι εθνική κατηγορία. Είναι κάτι το οποίο με διασκεδάζει παραπίστευτα και εφόσον όσο διασκεδάζω θα ακολουθήσω να παίζω. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Παναγιώτης Κοντογιάννης κοντά μας από την ομάδα του ΦΕΚΑ. Νομίζω ότι όταν ο αντίπαλος που δίνει τη μάχη του στον αγωνιστικό χώρο, τελειώνοντας ένα παιχνίδι, ίσως με νεύρα, ίσως με κάποια αισθήματα αδικίας, ίσως με χίλια άλλα δυο, παρόλη την ήττα, αναφέρεται με τα πιο κολακευτικά λόγια στον κόουτς της αντίπαλης ομάδας, αυτό νομίζω ότι λέει πάρα πολλά. Είναι η ομάδα των Ίκαρων Τρικάλων, η οποία έδωσε μια μάχη σήμερα, έφτασε πάρα πολύ κοντά σε εσάς, δημιούργησε κάποιο άγχος ίσως, αλλά παρόλα αυτά ο ΦΕΚΑς τα κατάφερε. Λίγα λόγια για το παιχνίδι. Ήταν δύσκολο παιχνίδι για μας. Η απουσία του Περούλη μας έχει επηρεάσει αυτά τα δύο παιχνίδια. Αλλά τα παιδιά βγάζουν ψυχή και το καλύπτουν. Έτσι ελπίζω να συνεχίσω. Ήταν πολύ δύσκολο. Είχαμε προβλήματα στη ζώνη τους επάνω. Πρέπει να λύσουμε λίγο το πρόβλημα, γιατί συναντάμε πολλές φορές ομάδες με ζώνη. Όταν δεν μπουν τα σούτα και μπήκανε κάποια στιγμή και ο Μακρύδης και ο Μαγκαράς βάλανε πολύ καλά σούτ. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το λύσω εγώ πρώτα και μετά η ομάδα, γιατί εγώ είμαι αυτός που πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Ένας από τους πρωταγωνιστών της αντίπαλης ομάδας, ένας παλιός παίχτης όπως είναι ο Γιώργος Φούντας, μίλησε με τα πιο κολακευτικά λόγια για το πρόσωπό σου, για την εμπειρία σου, για το γεγονός ότι έχει φτιαχτεί αυτή η ομάδα η οποία έχει στόχους υψηλούς. Ο Παναγιώτης Μαγκανάς επίσης είπε ότι ήσουν ο πρώτος που πίστευε ότι φέτος σε αυτή την κατηγορία θα τα πάτε καλά πριν ακόμα το πιστέψουν οι παίκτες. Αυτή λοιπόν η εμπειρία όλη. Έφτασε στο σημείο να μεταδοθεί στους παίκτες, έφτασε σε ένα σημείο ότι να γίνει κοινωνικό αποδεκτό ότι ο ΦΕΚΑ είναι μια δυνατή ομάδα και κερδίζει τα παιχνίδια. Πρώτα-πρώτα είμαστε πλέον 8-1. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα συνεχίσουμε να λέμε ότι πάμε να σωθούμε, δεν περνάει, σωθήκαμε. Είμαστε κοντά στο να διεκδικήσουμε την άνοδο μέχρι το τέλος. Θα το προσπαθήσουμε. Σημαντικό το ότι τα παιδιά δουλεύουν. Είναι στο γήπεδο, κάνουν προπόνηση, έχουν καλή διάθεση. Δουλεύουν. Παίζουν στα παιχνίδια, δεν θέλουν να χάσουν παιχνίδι και αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Είμαστε εντάξει. Τώρα στα Τρίκαλα έχω πολλούς φίλους, έχω περάσει και από τον παλιό Δανάο. Κρατάνε φιλίες ακόμα. Ο κόσμος σήμερα πώς σου φάνηκε, νομίζω ότι σε κέρια σημεία ήταν δίπλα σας. Επειδή είμαι παλιός και έχω περάσει από το ΦΕΚ, άμα δεν δω το γήπεδο όπως το ξέρω, δεν ξέρω τίποτε. Έξω δεν χωρούσε κόσμος μέσα και θα το κάνουμε. Πάντως ο κόσμος, αυτοί που ήταν εδώ βοήθησαν πάρα πολύ και πρέπει να είναι και άλλοι εδώ. Πρέπει να βοηθήσουν την ομάδα. Γίνεται κάτι καλό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Παναγιώτης Μακανάς κοντά μας, από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του ΦΕΚΑ σήμερα κοντά στους Ίκαρους Τρικάλων. Νομίζω ότι βοήθησε σημαντικά με καθοριστικά σουτ που πέτυχε και τρίποντα στο να πάρει η κυριακή ομάδα τελικά την νίκη σε ένα δύσκολο παιχνίδι κοντά στους Ίκαρους. Τι έγινε λοιπόν σήμερα, είδαμε ότι οι διαφορές ήταν πάρα πολύ μικρές, οι Ίκαροι ήταν πάρα πολύ δυναμικοί. Πες μου λίγα λόγια για τον αγώνα. Εντάξει, τα Τρίκαλα ήρθαν με μείον τρεις παίχτες. Αυτό δεν τους εμπόδισε, είναι πολύ δυνατή ομάδα. Κάναμε ένα ξέσπασμα εμείς. Βρεθήκαμε νομίζω με 8-10 πόντους μπροστά και όμως το γυρίσανε. Είναι πολύ καλή. Γι' αυτό είναι και στην τρίτη, είναι τέταρτη θέση. Αυτή ήταν η τρίτη που τους ήττα, η τρίτη ή τέταρτη ήττα. Από την άλλη, εμείς έχουμε πολύ καλή ψυχολογία από όταν ξεκινήσαμε. Έχουμε ξεκινήσει πολύ δυνατά. Έχουμε 8 στα 9 και πάμε για τη συνέχεια το ίδιο. Πες μου λίγα λόγια για εσένα προσωπικά. Αγωνίστηκες με κάποιους πόνους όσον αφορά το πόδι σου. Παρ' όλα αυτά τα πήγες εξαιρετικά. Νομίζω ότι σήμερα ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι για σένα. Πολύ καλό. Σήμερα εγώ, αύριο κάποιος άλλος από την ομάδα. Είμαστε όλοι 12 παίχτες πολύ δυνατοί. Όποιος μπει μέσα μπορεί να κάνει αντίστοιχη εμφάνιση όπως εγώ σήμερα. Πες μου λίγα λόγια για τον κόσμο. Νομίζω ότι πάντα σας στηρίζει, είναι κοντά, σας συμψυχώνει. Είναι μια πολύ δυνατή έδρα. Το λένε και οι αντίπαλοι όταν έρχονται εδώ. Νομίζω ότι σας βοηθάει. Ο κόσμος ήταν συγκλονιστικός, ειδικά στο τελευταίο δίλεπτο όταν μας έφτασε η ομάδα των Τρικάλων. Βοήθησε πάρα πολύ και τον ευχαριστούμε. Βοήθησε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο απολογισμός μέχρι τώρα όσον αφορά το ΦΕΚΑ είναι μόνο θετικός. Το πιστεύατε από την αρχή, ότι πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, ότι θα είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Βάσει των προπονήσεων που κάναμε, πιστεύαμε ότι θα είμαστε μία από τις πολύ δυνατές ομάδες στην κατηγορία. Το ότι θα είμαστε τόσο ψηλά το ελπίζαμε. Εμείς οι παίχτες δεν το πιστεύαμε τόσο. Ο προπονητής όμως το πίστευε. Είχε κάνει δηλώσεις πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ότι θα είναι εύκολα για μας τα πράγματα και τότε δεν το πιστεύει κανείς. Λέμε τι λέει, αλλά εκ των πραγμάτων αποδεικνύει ότι τελικά τα πήγατε εξαιρετικά. Γι' αυτό είναι προπονητής και βλέπει τι σύνολο έχει και βγήκε σωστός.